Καλησπέρα και καλώς ήλθατε στο κανάλι Greek of the Rings. Στόχος του καναλιού είναι να προσφέρει περιεχόμενο για τον πλούσιο κόσμο του Tolkien στα ελληνικά. Το επόμενο διάστημα θα βρείτε αναλύσεις, αφιερώματα, καθώς και πολλά νέα και θεωρίες για τον κόσμο της Μέσης Γης και ολόκληρο το σύμπαν του αγαπημένου μας δημιουργού. Αν είστε φαν του fantasy και ειδικότερα του πατέρα του είδους, του μοναδικού J.R.R. Tolkien, παρακαλώ στηρίξτε τη νέα αυτή ελληνική προσπάθεια στον κόσμο του YouTube, πατώντας subscribe στο κανάλι και ενεργοποιώντας τα notifications για να ξέρετε πότε κυκλοφορεί νέο βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με μια λίγο διαφορετική ανάλυση, καθώς θα εστιάσουμε στην πρόσφατη σειρά που βασίστηκε στο έργο του J.R.R. Tolkien. Η σειρά Rings of Power ξεκίνησε να προβάλλεται στο Amazon Prime την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 και ολοκληρώθηκε η πρώτη της σεζόν πριν λίγες μέρες. Το hype γύρω από τη σειρά καθώς και άπειρα σχόλια, τόσο αρνητικά όσο και θετικά, ξεκίνησαν πολύ πριν παιχτεί το πρώτο επεισόδιο και συνεχίζονται φυσικά και τώρα μετά το τέλος της πρώτης σεζόν. Στο σημερινό μας βίντεο δεν θα σταθούμε στο αν η σειρά είναι καλή ή κακή, αν πετυχαίνει το στόχο της ή ποια είναι τα δύναμα και δυνατά της στοιχεία. Σκοπός μας αρχικά είναι να κάνουμε μια ανασκόπηση του τι είδαμε στα πρώτα 8 επεισόδια που αποτέλεσαν τον πρώτο κύκλο της σειράς, καθώς και να αναλύσουμε τις βασικές ιστορίες που πραγματεύεται, παρέχοντας και έξτρα πληροφορίες για τους χαρακτήρες και την υπόθεση με βάση την εμπεριστατωμένη έρευνα και γνώση του κόσμου του Tolkien. Αρχικά να πούμε ότι η σειρά διαδραματίζεται στη λεγόμενη δεύτερη εποχή της Μέσης Γης. Η δεύτερη εποχή τοποθετείται χρονικά πριν τα γεγονότα τόσο του Hobbit όσο και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, τα οποία εξελίσσονται στην τρίτη εποχή. Η δεύτερη ξεκινά με την ήττα του Morgoth, του πρώτου Dark Lord της Μέσης Γης από τους Valar και τελειώνει με την ήττα του Sauron από τη Συμμαχία Ξωτικών και Ανθρώπων. Το τέλος της δεύτερης εποχής είναι η μάχη που βλέπουμε στον πρόλογο της πρώτης ταινίας της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Peter Jackson, όπου ο Sauron ιτείται από τον Isildur. Βασικό στοιχείο της δεύτερης εποχής είναι ότι σε αυτήν δημιουργήθηκαν τα δαχτυλίδια της δύναμης καθώς και το ένα δαχτυλίδι που τα εξουσιάζει. Εξού και ο τίτλος της σειράς, Rings of Power. Σε επόμενα επεισόδια θα αναλύσουμε διεξοδικά τις βασικές εποχές και χρονολογίες της Μέσης Γης. Πάμε τώρα στο σημερινό μας θέμα, στη σειρά δηλαδή The Rings of Power. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε τις βασικές ιστορίες που πραγματεύεται η πρώτη σεζόν, αυτές είναι: η ιστορία της Galadriel, η οποία περιλαμβάνει τη σχέση των Ξωτικών με τους ανθρώπους, έχοντας σαν βασικούς χαρακτήρες την ίδια, τον ενιγματικό Halbrand, τους κατοίκους του Νούμενορ και τους κατοίκους των Southlands. Φυσικά, εδώ εμπλέκεται και ο στρατός των Ορκ υπό τις διαταγές του Άνταρ, αλλά αυτό θα το αναλύσουμε παρακάτω. Την ιστορία του λεγόμενου Αγνώστου ή Stranger. Πρόκειται για την ιστορία των Harfoot, μίας από τις φυλές που εξελίχθηκαν μετέπειτα στα γνωστά μας Hobbit και την επαφή τους με έναν άγνωστο άνδρα που εμφανίζεται ξαφνικά στον κόσμο της Μέσης Γης χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ή να θυμάται το παρελθόν του. Η ιστορία του Elrond, η οποία περιλαμβάνει τη σχέση των Ξωτικών με τους Νάνους. Βασικοί χαρακτήρες εδώ είναι ο ίδιος ο Half-Elf Elrond, ο Νάνος Ντούριν ο Τέταρτος και όλο το βασίλειο του Καζαντούμ και τα Ξωτικά Σελεμπρίμπορ, μεταλλουργός των Ξωτικών, καθώς και ο βασιλιάς τους Γκιλ-Γκάλαντ. Πάμε να δούμε αναλυτικά την κάθε ιστορία. Μετά το τέλος του πολέμου ενάντια του Morgoth και ενώ η ειρήνη φαίνεται να έχει επιστρέψει στον κόσμο της Μέσης Γης, το Ξωτικό Galadriel αναζητά συνεχώς τα ίχνη του Sauron, ενός από τους υπαρχηγούς του Morgoth, ο οποίος δραπέτευσε μετά το τέλος της μάχης. Ο Sauron είναι υπεύθυνος για το θάνατο του αδερφού της Galadriel, Finrod, και για το λόγο αυτό το Ξωτικό δεν σκοπεύει να σταματήσει ποτέ αν δεν πάρει την εκδίκησή της, κάτι που έχει εξουθενώσει τους πολεμιστές που την ακολουθούν. Μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο οχυρό, η Galadriel και η ομάδα της ανακαλύπτουν ένα σύμβολο του Sauron. Η ομάδα της, κουρασμένη από τη συνεχή και αδιάκοπη αναζήτηση, την αναγκάζει να σταματήσει την προσωπική της αποστολή και να επιστρέψουν στην πόλη Lindon ώστε να συμβουλευτούν τον βασιλιά των Ξωτικών, Gil-galad. Εκεί, ο Gil-galad την επιπλήττει, λέγοντας ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει και η αιμονή της με τον Sauron δεν την οδηγεί πουθενά. Της κάνει την τιμή να στείλει αυτή και τους πολεμιστές της στη Βάλινορ, την αρχαία έδρα των Ξωτικών, μακριά από τη Μέση Γη, όπου θα μπορέσουν να ζήσουν τα υπόλοιπά τους χρόνια εν ειρήνη, αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η κίνηση, καθώς και το τι αντιπροσωπεύει το Βάλινορ στον κόσμο του Tolkien, θα το αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Galadriel δραπετεύει από το πλοίο που τη μεταφέρει και βρίσκεται μόνη της στη θάλασσα, μέχρι που συναντά μια σχεδία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ναυαγίσει. Μόλις ανέβει στη σχεδία, ένα θαλάσσιο τέρας τους επιτίθεται, σκοτώνοντάς τους όλους εκτός της Galadriel και του Halbrand, ο οποίος και τη σώζει τη ζωή.
Ο Χάλμπραντ της λέει ότι ναυάγησε ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από την επίθεση των Ορκ στην γη των Southlands όπου κατοικούσε. Τη σχεδία θα ανακαλύψει μετά από λίγο ένα πλοίο που περνά από την περιοχή με καπετάνιο τον Elendil. Αυτός θα τους μεταφέρει στην έδρα του το νησιωτικό βασίλειο των ανθρώπων Νούμενορ. Το Νούμενορ πολλά χρόνια πριν είχε ιδιαίτερους δεσμούς με τη φυλή των Ξωτικών, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε αποκοπεί κατηγορώντας τα για τα προβλήματά του. Η βασίλισσα Μίριελ, κόρη του άρρωστου και γερασμένου βασιλιά του Νούμενορ, Τάρ Παλάνδιρ, δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι την άφιξη της Γκαλάντριελ στο βασίλειό της. Όταν το Ξωτικό ζητά από τη βασίλισσα ένα καράβι για να επιστρέψει στη Μεσηγή, η Μίριελ αρνείται, λέγοντας πως πρακτικά η Γκαλάντριελ και ο Χάλμπραντ είναι κρατούμενοί της. Ενώ ο Χάλμπραντ αναζητά μια ευκαιρία για να αναπτύξει τις ικανότητές του στη σιδηρουργία μέσω της συντεχνίας του Νούμενορ, η Γκαλάντριελ μελετά αρχαία χειρόγραφα στη βιβλιοθήκη της πόλης. Εκεί ανακαλύπτει ότι αυτό που αρχικά θεωρούσε ως σύμβολο του Σόρον δεν ήταν τίποτα άλλο από το χάρτη της περιοχής Southland στη Μέση Γη, το μέρος δηλαδή που ο Χάλμπραντ της είπε ότι βρίσκεται υπό την απειλή ενός στρατού Ορκ. Παράλληλα, ανακαλύπτει και κάποια στοιχεία που την οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Χάλμπραντ είναι ο πραγματικός βασιλιάς στο Southlands, κάτι που ο ίδιος δεν αρνείται. Η βασίλισσα Μίριελ βλέπει σε όραμα την καταστροφή του Νούμενορ από πελώρια παλιριακά κύματα και το μοιράζεται με την Γκαλάντριελ μέσω της χρήσης της μαγικής σφαίρας Παλάντιρ. Η Γκαλάντριελ την πείθει να κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στα Ορκ και να αποπλέψουν άμεσα για τα Southlands. Παράλληλα, στα Southlands, ξωτικά πολεμιστές έχουν τοποθετηθεί από το τέλος της πρώτης εποχής και της μάχης ενάντια στον Morgoth για να επιβλέπουν τους κατοίκους οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ των σκοτεινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από αυτούς τους πολεμιστές, ο Arondir έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την θεραπεύτρια Bronwyn ενός γειτονικού χωριού ανθρώπων. Μαζί ανακαλύπτουν ότι ένα άλλο γειτονικό χωριό έχει καταστραφεί και στα ερείπια του ο γιος της Bronwyn, Θείο, ανακαλύπτει ένα σπασμένο σπαθί με το σύμβολο του Σόρον, το οποίο και κρατάει κρυφό. Σε ένα από τα κατεστραμμένα σπίτια, ο Arondir ανακαλύπτει ένα φρεσκοσκαμένο τούνελ, το οποίο και αποφασίζει να εξερευνήσει μόνος, ενώ η Bronwyn και ο Θείο επιστρέφουν στο χωριό τους. Καθώς επιστρέφουν, ένα όρκ τους επιτίθεται, το οποίο και καταφέρουν να σκοτώσουν και να πάρουν το κεφάλι του για να πείσουν τους ανθρώπους του χωριού τους ότι τα όρκ πλησιάζουν και πρέπει να φύγουν. Ο Arondir ανακαλύπτει ότι το τούνελ αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος ενός τεράστιου υπόγειου δικτύου και ενώ προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος το έφτιαξε, μια ομάδα όρκ του επιτίθεται και τον απαγάγει. Θα ξυπνήσει σε ένα υπόγειο στρατόπεδο των όρκ, φυλακισμένος μαζί με τους συντρόφους του αλλά και ανθρώπους. Δουλειά των κρατουμένων είναι να σκάψουν το υπόγειο δίκτυο που θα βοηθήσει τα Ορκ να ανακαλύψουν το χαμένο σπαθί του Σόρον, αυτό που έχει βρει ο Θείο, χωρίς να έρχονται σε επαφή με το φως του ήλιου που τα καταστρέφει. Σε μια προσπάθεια να αποδράσουν, οι σύντροφοι του Arondir σκοτώνονται ενώ αυτός φυλακίζεται ξανά. Τα Ορκ τον παρουσιάζουν στον αρχηγό τους, το ξωτικό Άνταρ, που Arondir θεωρεί ότι είναι ο Σόρον. Ο Άνταρ τον απελευθερώνει με αποστολή του να πάει στους ανθρώπους και να τους δώσει το τελεσίγραφο του Άνταρ ότι αν δεν παραδοθούν θα πνιγούν τα χωριά και οι πόλεις τους στο αίμα. Οι άνθρωποι μαζί με τον Arondir οχυρώνονται στο παλιό προπύργιο των Ξωτικών Ωστυριθ. Ανάμεσά τους όμως υπάρχουν πολλοί που συνεχίζουν να στηρίζουν τις σκοτεινές δυνάμεις του Σόρον, οι οποίοι και φεύγουν για να ενταχθούν στο στρατό του Άνταρ ενημερώνοντάς τον ότι το σπαθί που ψάχνει βρίσκεται στο Ωστυριθ. Ο Άνταρ συγκεντρώνει το στρατό του αλλά και τους ανθρώπους που του παραδόθηκαν και κατευθύνεται προς το Ωστυριθ για να πάρει το σπαθί. Πίσω στο Νούμενορ, οι ετοιμασίες για την αποστολή ενάντια στα Southlands έχουν ολοκληρωθεί και τα πλοία ξεκινούν για τη Μέση Γη. Σε αυτά βρίσκεται η Γκαλάντριελ μαζί με τον Χάλμπραντ, ενώ τους έχει ακολουθήσει η βασίλισσα Μίριελ μαζί με τον καπετάνιο Έλεντιλ και τον νεαρό του γιο Ισίλντουρ. Στόχος τους, μαζί με τη στρατιά των ανθρώπων που διοικούν, είναι να φτάσουν στα Southlands πριν να είναι αργά. Στον πύργο Ωστυριθ, ο Θείο αποκαλύπτει στον Arondir το σπαθί που βρήκε. Το Ξωτικό καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το κλειδί για να μετατραπεί όλη η περιοχή στο νέο βασίλειο του Σόρον και ότι ο Άνταρ θα κάνει τα πάντα για να το αποκτήσει. Ο Arondir προετοιμάζει τους ανθρώπους για την επίθεση των Ορκ, τοποθετώντας παγίδες σε όλο το Ωστυριθ. Όταν η επίθεση ξεκινά, οι άνθρωποι, εκμεταλλευόμενοι το σχέδιο του Arondir, καταφέρνουν να αποκρούσουν τους εισβολείς. Στο τέλος της μάχης ανακαλύπτουν ότι η ομάδα που νίκησαν δεν αποτελούνταν από Ορκ, αλλά από μεταμφιεσμένους ανθρώπους προδότες που σκοπό είχαν να αποτελέσουν την εμπροστοφυλακή πριν την τελική επίθεση. Αμέσως, ο στρατός των Ορκ επιτίθεται στους εξουθενωμένους υπερασπιστές καταφέροντας να τους νικήσει και να τραυματίσει την Bronwyn. Για να σώσει τη μητέρα του, ο Θείο αποκαλύπτει στον Άνταρ που έχει κρύψει το σπαθί που ψάχνει. Μόλις ο Άνταρ ανακαλύπτει το σπαθί, καταφθάνουν οι δυνάμεις του Νούμενορ.
Με τη βοήθεια της Γκαλάντριελ και του Χάλμπραντ, ο στρατός του Νούμενορ κατατροπώνει τα όρκς και καταφέρνει να συλλάβει τον Άνταρ, ο οποίος προσπαθούσε να ξεφύγει, κουβαλώντας κάτι που έμοιαζε με το σπαθί του Σόρον. Όταν τον ανακρίνει η Γκαλάντριελ, ο Άνταρ αποκαλύπτει ότι είναι ένα από τα ξωτικά που είχαν φυλακιστεί από τον Μόργκοθ και μετά από πειράματα και βασανιστήρια μετατράπηκαν σε Μοριόντορ ή Ούρουξ, όπως θέλει ο Άνταρ να τους αποκαλούν. Εδώ πρακτικά αποκαλύπτεται το πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα Orc, καθώς Uruk στο Black Speech σημαίνει Orc και Moriondor στη γλώσσα των Ξωτικών σημαίνει γη του σκότους. Παράλληλα, στο στρατόπεδο που έχει δημιουργηθεί μετά τη νίκη ενάντια στα Orc του Άνταρ, ο Χάλμπραντ ανακηρύσσεται σε βασιλιά των Southlands. Ο Θείο ανακαλύπτει με τρόμο ότι το δέμα που κουβαλούσε ο Άνταρ δεν ήταν το σπαθί του Σόρον, αλλά ότι τους ξεγέλασε δίνοντάς το σε έναν από τους υπηρέτες του, ο οποίος φθάνει σε ένα κοντινό φράγμα και το τοποθετεί σε μια ειδική οπή. Τα νερά που συγκρατούσε το φράγμα απελευθερώνονται και φθάνουν μέσω του υπόγειου δικτύου που είχαν κατασκευάσει τα Ορκ στα έγκατα της γης κάτω από το γειτονικό βουνό Όροντρουιν ή Αμόν Αμάρθ, βουνό της μοίρας δηλαδή. Εκεί συναντούν το συγκεντρωμένο μάγμα οδηγώντας το ηφαίστειο στο να εκραγεί, καταστρέφοντας όλη την περιοχή των Southlands και σκοτώνοντας όποιον βρεθεί στο πέρασμα της φωνικής τάχτης που εκρίνεται. Η γη των Southlands είναι πλέον η Mordor και το βουνό Orodruin, το Mount Doom. Η Galadriel έχει καταφέρει να επιζήσει και αναζητά τους υπόλοιπους συντρόφους της. Θα βρει τη βασίλισσα Μίριελ ζωντανή αλλά τυφλή πλέον, η οποία θα επιστρέψει στο Νούμενορ αφού πρώτα υποσχεθεί στην Γκαλάντριελ ότι θα επιστρέψει με ενισχύσεις. Μαζί της θα πάει και ο Έλεντιλ, ο οποίος επίσης επέζησε αλλά έχασε το γιο του Ισίλντουρ, τον οποίο θεωρεί νεκρό. Όταν η Γκαλάντριελ βρει τον Χάλμπραντ, αυτός κοίταται τραυματισμένος και τιμωθάνατος. Για να τον βοηθήσει, το Ξωτικό θα τον πάρει μαζί της πίσω στη γη των Ξωτικών όπου βρίσκεται ο Έλροντ. Πριν δούμε τη συνέχεια της βασικής αυτής ιστορίας της σειράς, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τα γεγονότα που διαδραματίζονται παράλληλα. Πριν όμως πάμε εκεί, καθώς αποκαλυφθεί και το τέλος της πρώτης σεζόν, ας βάλουμε μια άνω τελεία εδώ και ας μεταφερθούμε στην ιστορία του Αγνώστου και των Harfoots. Η ιστορία εδώ ξεκινά με την παρουσίαση μιας νομαδικής φυλής των Harfoots. Οι Harfoots είναι μία από τις τρεις φυλές μαζί με τους Tours και Fallowhides που θα εξελιχθούν στα μετέπειτα αγαπημένα μας Hobbit. Η Harfoot συγκεκριμένα είναι πιο σκουρόχρωμη από τις άλλες δύο φυλές και ενώ στα γραπτά του Tolkien παρουσιάζονται να κατοικούν σε μια σταθερή περιοχή, στη σειρά εμφανίζονται ως νομάδες κυρίως για να εξυπηρετήσουν την ιστορία του άγνωστου άνδρα ή Stranger όπως αποτυπώνεται στη σειρά. Ο άνδρας αυτός, μέλος της φυλής των ανθρώπων, με επιβλητική κορμοστασιά και ύψος, θα εμφανιστεί ξαφνικά έχοντας πέσει πρακτικά από τον ουρανό, δημιουργώντας ένα μικρό κρατήρα στο σημείο που έπεσε, κάπου στα Misty Mountains ή βουνά της Καταχνιάς, στην ελληνική μετάφραση των έργων του Tolkien. Θα τον ανακαλύψουν δύο νεαρές Harfoot, η Nori Brandyfoot και Poppy Proudfellow, οι οποίες στην αρχή προσπαθούν αποτυχημένα να τον κρατήσουν κρυφό από την υπόλοιπη ομάδα στην οποία ανήκουν. Παράλληλα, μια ομάδα από τρεις ανώνυμες μάγισσες πολεμίστριες βρίσκονται στο σημείο που έπεσε ο άγνωστος και ξεκινούν την αναζήτησή του. Η υπόλοιπη ομάδα των Harfoots ανακαλύπτει μια μετακίνηση ανθρώπων προς την περιοχή τους, εικάζοντας ότι κάτι τους έχει διώξει από τα μέρη που αυτοί κατοικούν κανονικά. Αυτό τους οδηγεί στην απόφαση να μεταναστεύσουν νωρίτερα από ό,τι προγραμμάτιζαν. Ενώ ετοιμάζονται για τη μετακίνησή τους, ο άγνωστος αποκαλύπτεται τρομάζοντας τους Harfoots καθώς δεν μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις του και δεν θυμάται ούτε πώς τον λένε ούτε από πού ήρθε. Οι Νόρι και οι Πόπι πείθουν τα υπόλοιπα Harfoots ότι ο άγνωστος δεν αποτελεί κίνδυνο και το επιτρέπουν να τους ακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μια ομάδα λύκων επιτίθεται στα Harfoots με τον άγνωστο να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για να τις προστατεύσει. Καθώς όμως δεν μπορεί ακόμα να τις ελέγξει απόλυτα, ο Stranger τρομάζει την Νόρι σε μια σκηνή που αυτή ενώνεται τηλεπαθητικά μαζί του. Στη συνέχεια του ταξιδιού, η Νόρι και η οικογένειά της αποκόπτεται μαζί με τον άγνωστο από την υπόλοιπη ομάδα και μένει αρκετά πίσω στη μετακίνησή τους προς τη νέα τους περιοχή. Όταν φτάνουν στον προορισμό τους, ανακαλύπτουν ότι τα πάντα έχουν καταστραφεί από την έκρηξη του ηφαιστείου Orodruin. Ο Stranger προσπαθεί να αναστήσει τα καμένα δέντρα χωρίς να το πετυχαίνει και φεύγει από την ομάδα των Harfoot για να μην τους προκαλέσει μεγαλύτερο κακό. Την επόμενη μέρα όμως τα Harfoot ανακαλύπτουν ότι τελικά ο άγνωστος τα είχε καταφέρει και τα δέντρα έχουν αναγεννηθεί. Την ίδια στιγμή τους επιτίθεται η ομάδα των μαγισσών που αναζητούν τον άγνωστο. Η Νόρι τρέχει να τον ειδοποιήσει και όταν επιστρέφουν οι μάγισσες τον αποκαλούν άρχοντά τους λέγοντας ότι είναι ο Σόρον. Καθώς ο άγνωστος αμφιταλαντεύεται για το αν τελικά είναι ο Σόρον, οι Νόρι και οι Πόπι κλέβουν τη μαγική ράβδο μίας από τις μάγισσες και του τη δίνουν.
Αυτός χρησιμοποιεί τις δικές του δυνάμεις, τις οποίες έχει ξαναθυμηθεί, και το ραβδί για να νικήσει τις μάγισσες, οι οποίες καθώς πεθαίνουν αναγνωρίζουν ότι έκαναν λάθος και ότι ο άγνωστος δεν είναι ο Σόρον αλλά ένας Ίσταρ που σημαίνει μάγος. Εδώ να πούμε ότι οι Ιστάροι στον κόσμο του Tolkien ήταν 5, οι δύο μπλε, Άλαταρ και Παλάντο, ο Ράνταγκαστ που είδαμε στο Hobbit και οι Σάρουμαν και Γκάνταλφ. Από την όλη εμφάνιση του άγνωστου, το πιθανότερο είναι να είναι ο Γκάνταλφ, ο οποίος βέβαια εμφανίζεται στη Μέση Γη στην Τρίτη Εποχή, αλλά γι' αυτό υπάρχουν αρκετές θεωρίες που θα αναλύσουμε σε επόμενα επεισόδια. Μετά την ήττα των τριών μαγισσών, ο άγνωστος φαίνεται να θυμάται όλο και περισσότερα για τον εαυτό του και αποφασίζει να ταξιδέψει στην περιοχή Ρουν, βόρεια της νεοδημιουργηθήσας Μόρντορ, για να ανακαλύψει περισσότερα στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει. Μαζί του θα ταξιδέψει και η Νόρι, η οποία αφήνει πίσω την οικογένειά της. Πάμε τώρα να δούμε την ιστορία του Έλροντ και πώς αυτή συνδέεται στο τέλος της σεζόν με αυτή της Γκαλάντριελ και του Χάλμπραντ. Ο βασιλιάς των Ξωτικών, Κιλ Γκάλαντ, στέλνει το Half-Elf Έλροντ στον διάσημο σιδηρουργό Σελέμπριμπορ για να τον βοηθήσει να κατασκευάσουν ένα νέο τεράστιο εργαστήριο σιδηρουργίας, χωρίς όμως να του αποκαλύπτει τον πραγματικό σκοπό του νέου αυτού δημιουργήματος. Ο Έλροντ πιστεύει ότι για να τα καταφέρουν θα χρειαστούν τη βοήθεια των ειδικών, που δεν είναι άλλοι από τους νάνους του Καζαντούμ ή της Μόρια. Ο Έλροντ θα ταξιδέψει μέχρι τα ορυχεία για να συναντήσει τον παλιό του φίλο Ντούριν τον Τέταρτο, γιο του βασιλιά των Νάνων, Ντούρι του Τρίτου. Αν και στην αρχή ο Νάνος δεν βλέπει με καλό μάτι την επίσκεψη του παλιού του φίλου που είχε πάνω από 20 χρόνια να τον επισκεφθεί, τελικά πείθεται από τη γυναίκα του να τον καλωσορίσει. Κατά την παραμονή του στα ορυχεία, ο Έλροντ μαθαίνει πως οι Νάνοι έχουν ανακαλύψει ένα νέο ορυκτό, το Μίθριλ, το οποίο όμως είναι πολύ επικίνδυνο να εξορυχθεί και ο βασιλιάς δεν επιτρέπει στο γιο του να έχει καμία επαφή με το περίεργο ορυκτό, κάτι που φυσικά αυτός αγνοεί. Ο βασιλιάς στέλνει τον πρίγκιπα Ντούριν μαζί με τον Έλροντ πίσω στο Λίντον για να ανακαλύψει τι πραγματικά θέλουν τα Ξωτικά. Στην πόλη των Ξωτικών, ο βασιλιάς Γκιλ Γκάλαντ αποκαλύπτει στον Έλροντ το πραγματικό λόγο της αποστολής του. Ο χρόνος των Ξωτικών τελειώνει και αυτό φαίνεται από την αρρώστια που έχει καταβάλει το αρχαίο δέντρο στο Λίντον. Ο Γκιλ Γκάλαντ του λέει πως γνωρίζει για το Μίθριλ, το οποίο περικλεί μέσα του το φως από τα Σίλμαριλ, τα πετράδια που είχε δημιουργήσει ο Φέανορ και που περιείχαν στοιχεία από τα δύο δέντρα του Βάλινορ. Μόνο το Μίθριλ μπορεί να γιατρέψει τα άρρωστα δέντρα του Λίντον και κατ' επέκταση να δώσει και πάλι ζωή στα Ξωτικά. Όταν ο Έλροντ αποκαλύπτει την αλήθεια στον Ντούριν, οι δυο τους επιστρέφουν στο Κάζα Ντούμ για να πείσουν το βασιλιά να τους επιτρέψει να το εξορίξουν. Ο βασιλιάς παραμένει αμετάπιστος και δεν επιτρέπει στο γιο του να ασχοληθεί περαιτέρω με τα θέματα των Ξωτικών, καθώς ο χρόνος τους έχει πια παρέλθει. Διώχνει τον Έλροντ από το Κάζα Ντούμ και συγκρούεται με το γιο του. Ο πρίγκιπας Ντούριν βλέπει με τα μάτια του την επίδραση του Μίθριλ πάνω σε ένα άρρωστο φύλλο και καλεί τον φύλλο του πίσω, ξεκινώντας μυστικά να σκάβουν για το σπάνιο ορυκτό. Τη στιγμή που βρίσκουν μια μεγάλη φλέβα από Μίθριλ, ο βασιλιάς τους ανακαλύπτει, διώχνοντας και πάλι τον Έλροντ. Ο βασιλιάς θα σφραγίσει τη φλέβα με το Μίθριλ και θα αποκληρώσει τον διάδοχο του Ντούριν, στερώντας από τα Ξωτικά το πολύτιμο μέταλλο που αναζητούσαν. Στη σκηνή αυτή μας αποκαλύπτεται ελάχιστα και ο Μπάλροκ, το τέρας που ζει στα βάθη του Καζαντούμ και που θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα ιστορία. Πίσω στην πόλη των Ξωτικών, ο Έλροντ, απογοητευμένος, δίνει στο Σελέμπριμπορ ένα πολύ μικρό κομμάτι Μίθριλ, το οποίο κατάφερε να βγάλει από το Κάζα Ντούμ. Ο σιδηρουργός προσπαθεί ανεπιτυχώς να μετατρέψει το ορυκτό σε χρήσιμο μέταλλο για να κατασκευάσει το αντικείμενο που θα σώσει τα Ξωτικά. Στο σημείο αυτό ενώνονται οι ιστορίες των Γκαλάντριελ και Χάλμπραντ με αυτή του Έλροντ και των υπόλοιπων Ξωτικών. Η Γκαλάντριελ φέρνει τον τραυματισμένο Χάλμπραντ στην πόλη των Ξωτικών, ο οποίος γιατρεύεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα χάρη στις θεραπευτικές δυνατότητές τους. Τον βλέπουμε να επισκέπτεται τον Σελέμπριμπορ, δίνοντάς του την ιδέα να προσμίξει το Μίθριλ με άλλα σπάνια μέταλλα όπως χρυσό και ασίμι για να μπορέσουν τα Ξωτικά να το χρησιμοποιήσουν. Κάπου εδώ όλα τα στοιχεία του puzzle του ποιος πραγματικά είναι ο Χάλμπραντ αποκαλύπτονται, καθώς ξέρουμε από τον Τόλκιν ποιος κατεύθυνε ή ξεγέλασε τα Ξωτικά σε αυτό το σημείο. Αρχικά ο Σελέμπριμπορ θέλει να φτιάξει ένα στέμα με το νέο κράμα και να το δώσει στο βασιλιά Γκιλ Γκάλαντ, αλλά αυτός αρνείται καθώς θεωρεί πολύ μεγάλο το βάρος να ελέγχει ένας μόνο τέτοια δύναμη. Ο Χάλμπραντ κατευθύνει τα Ξωτικά και πάλι προς το να φτιάξουν μικρότερα, μοιρασμένα αντικείμενα και να χρησιμοποιήσουν τα σπάνια πετράδια που είχαν στην κατοχή τους. Έτσι ξεκινούν τα Ξωτικά να φτιάξουν τα τρία δαχτυλίδια της δύναμης που μοιράστηκαν στη φυλή τους. Αυτά τα δαχτυλίδια ήταν τον Άρια, το δαχτυλίδι της φωτιάς, τον Ένια, το δαχτυλίδι του νερού και το Βίλια, το δαχτυλίδι του αέρα. Καθώς η ανάλυση αυτών των δαχτυλιδιών ξεφεύγει από την υπόθεση της σειράς μέχρι στιγμής, θα τα αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο.
Παράλληλα με όλα αυτά, η Γκαλάντριελ, μελετώντας τα αρχαία χειρόγραφα στο Λίντον, ανακαλύπτει ότι ο Χάλμπραντ δεν μπορεί να είναι ο βασιλιάς των Southlands, καθώς η βασιλική σειρά διαδοχής έχει σπάσει πριν αιώνες. Όταν τον συναντά, του το αποκαλύπτει και κάπου εδώ μαθαίνουμε ποιος πραγματικά είναι ο Χάλμπραντ, που δεν είναι άλλος από τον Σόρον. Ο Σόρον προσπαθεί αρχικά να πείσει την Γκαλάντριελ να τον ακολουθήσει ως βασίλισσά του για να κυβερνήσουν μαζί τον νέο κόσμο που διαμορφώνεται, και όταν δεν τα καταφέρνει, δραπετεύει από τον Λίντον. Στις τελευταίες σκηνές της πρώτης σεζόν βλέπουμε τον Σόρον να επιστρέφει στη Μόρντορ και να κατευθύνεται στο Mount Doom. Κάπως έτσι κλείνει η πρώτη σεζόν του Rings of Power, ένας κύκλος που μας έδωσε αρκετά στοιχεία για τα γεγονότα της δεύτερης εποχής, αλλά έχει ανοίξει και πολλά μέτωπα που περιμένουμε με ενδιαφέρον στις επόμενες. Ο τίτλος και μόνο της σειράς μπορεί να μας κατευθύνει στο τι ακολουθεί, καθώς υπάρχουν τα δαχτυλίδια των Άνων και των ανθρώπων που θα δημιουργηθούν πριν ο Σόρον κατασκευάσει κρυφά το ένα δαχτυλίδι που θα ελέγχει τα υπόλοιπα. Ελπίζω σε αυτό το επεισόδιο να σας μετέφερα μια χρήσιμη περίληψη των γεγονότων της πρώτης σεζόν του Rings of Power. Θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα βίντεο όπου θα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο τα βασικά στοιχεία της σειράς, ενώ θα υπάρχει περιεχόμενο στο κανάλι για όλο το εύρος του κόσμου του Tolkien. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και θα χαρώ να ακολουθήσετε το κανάλι και στα επόμενα μας βίντεο.